αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς άδεια από νεωτέρων μνημείων. Ήρθε κλιμάκι από νεωτέρων μνημείων, ενημέρωσε και τον επικεφαλή των μέτρων και αυτό το πράγμα. Ναι, παρακαλώ πολύ, εντάξει, μην τραβάτε όλοι στα μετακινητά σα. Εντάξει, για να μιλήσουμε με τον κύριο. Ενημέρωσε τον επικεφαλή των μέτρων ότι αυτό το οποίο γίνεται εδώ δεν έχει άδεια και είναι παράνομο. Ναι. Έχει φύγει το κλιμάκι για να βγάλει την απόφαση για σταμάτημα εργασιών. Εγώ ρώτησα και τον επικεφαλή των μέτρων αν υπάρχουν, αν υπάρχει άδεια. Ο άνθρωπο μήπω δεν γνωρίζει να υπάρχει άδεια. Με αυτή την έννοια, το τελευταίο εργαλείο που έχω στα χέρια μου για να σταματήσει αυτή η διαδικασία είναι να καταθέσω μήνυση στο συνεργείο που κάνει αυτή. Και θέλω, επιθυμώ να καταθέσω μήνυση για να μην συνεχιστεί αυτή η παρανομία. Την ίδια επιθυμία προβάλλει και το μέρο 25. Ωραία. Λέγοντας ότι είμαστε ασφάλεια. Αυτά είναι παρασύστημα. Είναι λίγο παρακρατικές οι λειτουργίες. Το θέμα είναι όσον αφορά αν έχει οικονομικά ή όχι αλλά συνεχίσει όχι τις εργασίες του. Αν υπάρχει άδεια. Δεν υπάρχει άδεια στο νεωτέρο μνημείο να είμαστε εδώ και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Είναι ο χώρος θεάτρου. Εδώ εργάζονται άνθρωποι της τέχνης. Και είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να μείνει ως θέατρο. Ωραία, ωραία. Καλώς, εντάξει. Θα είναι διατηρηταίος χώρος και στη χρήση του και στο κτίριο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.